η συσπήρωση σε όλους τους χώρους που δραστηριοποιείται η ΛΑΡΚΟ των εργαζομένων γύρω από τα σωματεία είναι μεγάλη. Επιβεβαιώθηκε η κατεύθυνση που δώσαν τα διοικητικά συμβούλια με την αλληλεγγύη που στηρίχτηκε αυτήν η κατεύθυνση όλο το προηγούμενο δίχρονο να εκφράσουμε την εναντίωσή μας απέναντι στην παραπέρα ιδιωτικοποίηση. Σωστά προβλέψαμε για αυτό που βλέπουμε σήμερα. Σωστά καταγγείλαμε την κυβέρνηση ότι παίζει το μέλλον της ΛΑΡΚΟ, της μοναδικής βιομηχανίας στην Ευρώπη, και το μέλλον των εργαζομένων που έχουν δώσει τη ζωή τους για να κρατηθεί ανοιχτή μέχρι σήμερα στα ζάρια. Και σήμερα επιβεβαιωνόμαστε μέσα από τα χείλη των ίδιων των υπουργών. Τι μας είπανε στις τελευταίες συναντήσεις? Μας είπανε ότι ακόμη δεν ξέρουν πότε θα περπατήσουν στους διαγωνισμούς, δεν τους κρίνουμε για την καθυστέρηση, εμείς επιδιώκουμε να σταματήσει παραπέρα ιδιωτικοποίηση, η ΛΑΡΚΟ να βάλει μπροστά, να αναπτυχθεί υπέρ των συμφερόντων των ίδιων των εργαζομένων και του ελληνικού λαού γενικότερα. Αλλά επιβεβαιώνω ότι οι προβλέψεις μας, μας λέγαν πριν ότι δεν μπορούν να δώσουν λεφτά για επενδύσεις και έχουν δώσει μέσα στο δίχρονο πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ εξτρά, παρακαλώ πολύ, χρήματα που αν τα δίνανε για να εξυγχρονιστεί το εργοστάσιο, σήμερα θα βλέπαμε άλλο εργοστάσιο, έχουν σακατέψει τους μισθούς μας, μας έχουν κλέψει τα δώρα και τα επιδόματα αδείας, ζούμε στην ανέχεια και στην ανασφάλεια, αλλά δεν μας έχουν βάλει κάτω και ούτε θα μας βάλουν κάτω. Δεν θα μπορέσουν να μας βάλουν κάτω. Δεν μπορέσαν τους εργάτες της ΛΑΡΚΟ 40 χρόνια να τους βάλουν κάτω. Είμαστε η συνέχεια όλων των αγώνων, των διαχρονικών αγώνων. Το επιβεβαιώνουμε όλοι οι εργαζόμενοι αυτό με τη συμμετοχή μας στους αγώνες. Το επιβεβαιώνουμε που έχουμε μείνει όρθιοι και συνεχίζουμε. Έχουμε προσαρμοστεί κάτω από τις δύσκολες συνθήκες της πανδημίας του κορονοϊού, με μέτρα απέναντι στην υγεία των ίδιων των εργαζόμενων συνεχίζουμε και λέμε ότι και με μάσκες ακουγόμαστε. Το επόμενο διάστημα θα πάρουμε πολλές πρωτοβουλίες, πολύμορφες πρωτοβουλίες, για να αναδείξουμε αυτό το έγκλημα που συμβαίνει σήμερα. Για να αναδείξουμε το δίκαιο όσο γίνεται πιο πλατιά σε όλη τη χώρα, ακόμη και στο εξωτερικό. Έχουμε το δίκαιο με το μέρος μας. Έχουμε προτάσεις για τη ΛΑΡΚΟ. Προτάσεις που μπορούν να εξασφαλίσουν και τη συνέχιση της ενιαίας λειτουργίας και την εξασφάλιση την ανάπτυξή της και την εξασφάλιση κύρια απ' όλα των ίδιων των εργαζομένων που έχουν δώσει τη ζωή τους, να παραδώσουμε και εμείς τα δικά μας παιδιά μια επιχείρηση με ασφάλεια στην εργασία, μια επιχείρηση με μισθούς που να μπορεί να τα απεξέλθει ο καθένας μας στις σύγχρονες ανάγκες που έχουμε, μια επιχείρηση που να παράγει αυτό που λέμε προς όφελος των ίδιων των εργαζομένων, των τοπικών κοινωνιών και ευρύτερα. Δεν θα σταθώ πολύ σε πολλά πράγματα γιατί τα ανέλησε ο συνάδελφος ο Παναγιώτης. Εγώ ένα θα πω, ότι η εχθεσινή κουβέντα που είχαμε με τον Υπουργό Οικονομικών ήταν πάρα πολύ προκλητική και θα σταθώ σε ένα σημείο. Αποκάλεσε όλους εμάς ότι δουλεύουμε σε μια ζημιογόνα εταιρεία και δεν μπορούμε να ζητάμε τίποτα, δεν μπορούμε να διεκδικούμε τίποτα. Εκεί στάθηκα και θέλω να πω σε όλους τους εργαζόμενους που βρίσκονται εδώ αυτή τη στιγμή ότι μετά τις γιορτές εμείς προσωπικά και σαν παράταξη αλλά και σαν σωματείο θα προτείνουμε μια γενική συνέλευση, το οποίο θα πρέπει να είστε όλοι, γιατί αν ακούσετε τη συνέντευξη αφήνει ένα υπονοούμενο το οποίο λέει έχω ένα ταμείο 20 εκατομμύρια, αν το εξαντλήσετε αυτό θα χάσετε όλα. Δηλαδή θα χάσουμε από ζημιώσεις, θα τα χάσουμε όλα. Συνάδελφοι, δεν πρέπει να αφήσουμε να εξελιχθεί η κατάσταση αυτή. Ό,τι κάναμε τα 2 χρόνια θα πρέπει να κάνουμε και τώρα. Να μην πάει ούτε μία μέρα χαμένη. Να μην τους δοθούμε, γιατί θα μας πατήσουν από κάτω. Αυτό θέλουν, αυτό επιδιώκουν. Σας εύχομαι καλή χρονιά σε όλους. Να είστε μαζί μας και δύναμη σε όλους. Το καινούριο χρόνο θα τα πούμε καλύτερα. Να είστε καλά.